Πήρα το μήνυμά σου, προσγειώθηκε το αεροπλάνο, αλλά δεν είχα καθόλου χρόνο για να βρεθούμε. Δεν πειράζει, ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτό που έγινε με το φαρμακοβιομήχανο, το Λάζαρο. Δεν σε ανησυχεί η δολοφονία του? Ξαφνιάστηκα, δεν λέω, αλλά μέχρι εκεί. Πού να γνωρίζω εγώ τους εχθρούς του Λάζαρη? Έλα τώρα που δεν τους γνωρίζεις. Ακόμα και με σένα είχε κόντρα. Λόγω των γενώσιμων που εισήγαγε. Ναι, είχαμε κόντρα, αλλά και με όλους τους άλλους του κλάδου. Δεν τον έβλεπαν με καθόλου καλό μάτι. Ναι, αλλά εσύ λόγω της θέσης σου επηρεάζεις πολύ τον κλάδο σας. Ναυσικά, θες να πεις κάτι? Για μίλα ανοιχτά. Άκη, η αστυνομία θα ψάξει τα πάντα. Δεν θέλω να έχουμε εμπλεξίματα. Δεν μου λες. Θες και τα λες ή σου ξεφεύγω. Όχι, φίλε μου, δεν πάει έτσι. Όπως σου λέω εγώ θα γίνει. Εσύ σαν δικηγόρος μπορεί να είσαι πιο συγκαταβατικός, αλλά εγώ δεν είμαι. Δεν γύρισα στην Ελλάδα για πλάκα. Θα φτύσουνε όλοι αίμα. Σε κλείνω τώρα. Θα τα πούμε πάλι μόλις τελειώσει ο γάμος και τα πανηγύρια. Καλημέρα. Καλημέρα. Έγινε και στέκι σου βλέπω, ε. Ναι, φτιάχνει τον καλύτερο καφέ. Πώς νιώθεις σαν υποψήφιος γαμπρός? Εντάξει, χαλαρός είμαι. Μην περιμένεις να σου πω ότι έχω και τρακ.